Θα πάμε στη Μόσχα, στο Θανάση Ευγερινό, γιατί το έχουμε ξαναδεί, Θανάση, το ίδιο έργο, να χτυπούν τη Ζαπορίζια, να αλληλοκατηγορούνται Ρωσία και Ουκρανία. Πάντως κάποια στιγμή θα γίνει το ατύχημα. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα μάλλον από τη Μόσχα, που καταγγέλει τη χειρότερη επίθεση εναντίον του πυρηνικού σταθμού στο Ζαπορίζια από τον Σεπτέμβριο. Ρωσόφωνοι και ρωσικές επίσημες αρχές μιλούν για 20 χτυπήματα, πολλά από αυτά τη νύχτα. Και βέβαια έδωσαν στη δημοσιότητα ένα συγκλονιστικό βίντεο που πρώτος ανέβασε στο λογαριασμό του ο Ραμζάν Καντήροφ, επικεφαλής της Τσετσενίας, όπου φαίνεται είναι αυτό που βλέπουμε τώρα, Θανάση. Φαίνεται ολοκάθαρο ότι τα απευθείας χτυπήματα στρέφονται εναντίον κτηρίων του σταθμού, αλλά και ότι η ρωσική φρουρά που καταγράφει αυτά τα πλάνα υποχρεώνεται να κρύβεται για να μην δεχθεί τα πυρά αυτά. Κατά τη Μόσχα, οι ισχυρισμοί του Κιέβου ότι η Ρωσία στρέφει τα πυρά της εναντίον της δικής της φρουράς σε μια περιοχή που έχει απολύτως υπό τον έλεγχο της είναι παρανοϊκοί ισχυρισμοί και συνέχεια της γνωστής τακτικής της μονίμου εποδού Δύσης και Κιέβου, ότι η Ρωσία τα κάνει όλα, ανατινάζει τους αγωγούς της, χτυπά ακόμη και στο έδαφος της, μια λογική που, όπως λένε Ρώσοι σχολιαστές, χάλασε μόνο στην πρόσφατη υπόθεση των πυράβλων που έψαν στην Πολωνία, αν και αρχικώς είχαν πάλι κατηγορηθεί οι Ρώσοι.